Λοιπόν, σας έχω έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στον αέρα και έχω τη μεγάλη χαρά να τον ξαναέχω στην πόλη μου εδώ. Αν και νομίζω ότι πλέον πρέπει να λέμε στα πάτρια εδάφη. Με σένα έτσι γίνει το θέμα εδώ στην Κομωτινή. Εντάξει, γιατί έχει και πολλούς ροδίτες, φιλαράκια που σπουδάζουν και πάντα με χαρά μου θα βρίσκομαι εδώ. Ξανά Κομωτινή. Ναι, έχω πολύ καιρό να έρθω όμως. Έχεις νομίζω 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ε. Έχεις αρκετό καιρό. Έχω. Σήμερα για πού? Λέω γιατί ήμουν Ρόδο, μετά τώρα Αθήνα, εδώ και 2 χρόνια στην Αθήνα, στον πρεμιέρα που είμαστε, μαζί με τον Αλέκο τον Σαζόπουλο. Σήμερα τραγουδάμε εδώ για τα παιδιά από τη Ρόδο, έτσι. Κάνουν ένα πάρτι οι Δωδεκανήσοι και είμαι πολύ χαρούμενος που καλέσαν εμένα να έρθω να τραγουδήσω εδώ για τα παιδιά και πιστεύω να το απολαύσουμε όλοι σήμερα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Ένα πάρτι, μια εμφάνιση για τους Δωδεκανήσιους σήμερα στο ηχοδρόμιο. Τι θα δούμε μετά από 8 χρόνια, τι έχει αλλάξει? Τι θες να δεις, δηλαδή, φωτιές από το στόμα και τέτοια? Τι θα δούμε, τι έχει αλλάξει? Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει, έχω αλλάξει πολλά. Εντάξει, καταρχήν έχω αλλάξει εγώ σαν άνθρωπος. Έχω αλλάξει όσο οριμάς γίνεις καλύτερος σε πολλά πράγματα. Όταν περνάνε τόσα χρόνια και κάθε χρόνο δουλεύεις, γίνεις όσο και καλύτερος και προσπαθείς να δείξεις το καλύτερο σου αυτό σεζόν με σεζόν. Δεν φαντάστηκε που έχει γράψει ο Πάνος ο Γαπύρης. Φανταστικό, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και στίχους Νίκης Σπυροπούλου. Είναι πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και έχει αγαπηθεί ήδη πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και με συγκινεί, γιατί έτσι είναι ο κόπος μας, η προσπάθειά μας. Μας έχει λείψει βέβαια, έχω να σου πω, ένα τραγούδι δικό σου και πάλι. Τι εννοείς δηλαδή? Ένα τραγούδι να το γράψεις εσύ. Εντάξει, θα γίνει και αυτό. Αγαπάμε τα τραγούδια σου. Έχω τραγούδια πολλά, θα γίνει σιγά σιγά αυτό. Δεν θέλω να μου βιάζεις. Βρίσκεσαι στην Αθήνα με τον Αλέκο Ζαζόπουλο, 4 ημέρες την εβδομάδα, πάνω στην κρίση και πες μου πώς το έχεις καταφέρει αυτό. Τι είπα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για αυτό που μας συμβαίνει και αυτό που γίνεται. Είναι πραγματικά πολύ σπάνιο τέτοιες εποχές να γίνεται αυτό. Είμαστε σχεδόν ένα χρόνο τώρα στο μαγαζί, στο πρεμιέρα. Εγώ είμαι 14 μήνες, ο Αλέκος είναι 8 μήνες. Είναι καταπληκτικά και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που μας ανεβάζει και αυτός που μας στηρίζει. Πότε τελειώνεται? Τέλη Ιουλίου μάλλον. Θα πάτε μέχρι καλοκαίρι? Μάλλον, ναι, μάλλον. Και το χειμώνα ξανά εκεί? Χειμώνα μάλλον εκεί είναι, μάλλον. Μάλλον όχι εκεί. Μάλλον, σίγουρα. Σίγουρα εκεί. Οπότε φέτος δεν έχει Ρόδο, να φανταστώ. Ρόδο όχι. Τώρα προς το παρόν όχι. Μόνος διακοπές. Μόνο διακοπές. Ωραία. Θέλω να πεις, σε έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση? Ακούμε όλους να μιλάνε για την οικονομική κρίση, για όλο αυτό το θεματάκι. Σε έχει επηρεάσει, έχει αλλάξει τίποτα ζωή σου? Σε όλους έγινε αυτό. Σε όλους έχει γίνει και το βλέπουμε καθημερινά. Προσπαθούμε να έχουμε θετική ενέργεια, να έχουμε κάνει τις περικοπές μας όλοι. Αλλά προσπαθούμε να έχουμε θετική ενέργεια και να σκεφτόμαστε έτσι με πάντα μεγάλη σκέψη και να το παλεύουμε. Και όλα έρχονται, πιστεύω. Πότε παντρεύεσαι? Και πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία, υγεία. Γιατί όταν έχεις υγεία μπορεί να κάνεις τα πάντα. Πότε παντρεύεσαι? Όταν παντρευτείς εσύ. Εγώ δεν θα παντρευτώ. Με βρίασες. Εγώ δεν θα παντρευτώ. Θα παντρευτώ όταν είναι καιρός, θα το μάθεις. Όλοι οι άνθρωποι κάποιοι να το κάνουν αυτό, γιατί ο σκοπός τους είναι να κάνουν μια όμορφη οικογένεια, να κάνουν παιδάκια, να ζήσουν ωραία, ευτυχισμένα. Έτσι πάει. Εγώ σε ρωτάω ευθέως. Ξέρω ότι είσαι ερωτευμένος. Ισχύει. Αυτό ακούω, αυτό μαθαίνω. Δεν σου απαντάω σε αυτό. Δεν μου απαντάς αυτό. Μένει μυστικό. Δεν σου απαντάω καθόλου. Τι θα δούμε σήμερα από τον Τριαντάφυλλο λοιπόν? Καινούργια τραγούδια. Εμείς ξέρουμε ότι είναι νησιώτικο το Γλέντι σήμερα. Τα πάντα θα έχει μέσα το πρόγραμμα. Ακούσουμε και νησιώτικο πρόγραμμα από σένα. Βέβαια. Πάμε να πάρουμε μία μικρή ιδέα και επιστρέφουμε. Ιδέα.
Καλησπέρα. Να είστε καλά ρε παιδιά, καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε ένα μέρος το βράδυ. Ανεβασμένο σας βλέπω. Χρόνια σε περίμενα να έρθεις. Γυρνούσα σε σταθμούς και σε λιμάνια. Άλαβα γερί για να φάνεις. Στα τρένα σε ζητούσα. Στα καράβια το ξέρουμε. Στο δικό μου στα... Άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις. Με λουλούδια θα στρώσω τις γραμμές. Με τραγούδια χωρίς αναπνοές. Στο δικό μου σταθμό αν κατεβείς. Σαν λουμένος στις ράγες θα με βρεις. Στο δικό σου βαγόνι θα πιαστώ. Στις καρδιάς σου το τούνελ μην καθώ. Να μην καθώ. Σταθμό αν κατέβεις. Άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις. Με λουλούδια θα στρώσω τις γραμμές. Με τραγούδια χωρίς αναπνοές. Στο δικό μου σταθμό αν κατέβεις. Σταυλωμένος στις ράγες θα με βρεις. Στο δικό σου βαγόνι θα πιαστώ. Στις καρδιάς σου το τούνελ μη καθώ. Να μην καθώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Όρεξη έχουμε. Πάμε να χορέψουμε. Θέλω να μου πεις πότε περιμένουμε δισκογραφικά κάτι καινούργιο από σένα. Ετοιμάζουμε τώρα κάποια τραγούδια πάλι ξανά σε στούντιο, αλλά αυτά σιγά σιγά. Πρώτα προωθούμε τώρα αυτά τα δύο το ματή φαντάσεις και δεν παίζει τίποτα. Και σιγά σιγά θα ακούσει και τα άλλα. Δεν παίζει τίποτα. Καινούριο κι αυτό. Δεν θα, θα τα ακούσει σιγά σιγά. Ποιο υπογράφει? Ο Πάνος Αγαπήρης και ο Νίκος Πυροπούλου. Πάλι. Οπότε πάλι περιμένουμε επιτυχία. Ένα τραγούδι που θα αγαπήσουμε. Ο Θεός ξέρει, ο κόσμος, εσείς. Τι τραγούδι είναι? Ρούμπα. Ρούμπα. Μας έχει συνηθίσει. Έκπληξη όμως είναι ωραία. Είναι ωραία, ωραία. Το ματί φαντάστηκες. Το ματί φαντάστηκες το περίμενες. Δεν περίμενες. Κάτι άλλο ναι. Και είναι αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό θα είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία. Τι έχεις να ευχηθείς στα παιδιά που σε καλέσανε σήμερα σε αυτό το σύλλογο που αυτά τα παιδιά παιδεύονται και κάνουν διάφορα πάρτι τα οποία στέλνουν και χρήματα σε ιδρύματα. Και αυτή τη φορά με εσένα εδώ θα φύγουν λεφτά, χρήματα, θα φύγουν κάποια χρήματα στη Ρόδο καταρχή, σε ίδρυμα. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μαγαζί, σήμερα είναι γεμάτο. Η πρόεδρος και τα παιδιά μου φερθήκαν τέλεια, έχουν φερθεί τέλεια, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Νιώθω πολύ περήφανος για τα παιδιά εδώ πέρα, για τη Ρόδο και για τον κόσμο. Και είναι μεγάλη πρωτοβουλία αυτό, γιατί το να κάνεις τέτοια event και να δίνεις χρήματα, αυτά τώρα πια δεν γίνονται νομίζω. Και είναι κάτι καλό, είναι μια πολύ καλή κίνηση για τα παιδιά που το σκεφτήκανε και βγήκε κιόλας. Έχουμε κάνει μαζί πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ποτέ δεν μου ξέφυγες και ποτέ δεν γλίτωσες και κάθε φορά το έκανες. Θέλω ένα ρεφρέν να μου πεις και να κλείσουμε. Τι ρεφρέν? Ένα ρεφρέν, από ένα τραγούδι που αγαπάς εσύ. Τώρα μόλις είπα κάτι για την πρόεδρο, έτσι. Δεν τα άκουσε όμως. Τα άκουσε. Τι να σου πω τώρα, Θέλω να μου πεις ένα ρεφρέν. Από ποιο τραγούδι θέλεις εσύ, δικό σου. Γιατί ρε φίλε. Γιατί να σου πω να τραγουδήσω. Θέλω να μου πεις ένα, όχι για μένα, για τον κόσμο που σε βλέπει. Δεν τραγουδώ τίποτα. Ένα τραγούδι θα μου πεις. Κάθε φορά μου το λες. Εντάξει. Μα τι φαντάστηκες
πως μέσα μου θα σε πληγεί που δεν ξεχάστηκες. Λυπάμαι αλήθεια πολύ, αλλά γελάστηκες. Μα τι φαντάστηκες σ' αυτή την παγίδα εσύ, κορόιδο πιάστηκες. Να ξέρεις την ίδια στιγμή πως ξεπεράστηκες. Τι φαντάστηκες. Αφιερωμένο με αγάπη, παιδιά. Σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και ένα καινούριο, μη με τρυπάς. Να ξέρεις που χρωστάς.